Υποδεχθήκαμε σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τον Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και την ομάδα του, προκειμένου να κάνουμε μία πρώτη ουσιαστικότατη, όπως προέκυψε, συζήτηση σχετικά με το Υπουργείο και το πρόβλημα που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Συζητήσαμε βέβαια την υφιστάμενη κατάσταση στο πεδίο, σε επίπεδο ροών, σε επίπεδο κατάστασης στις δομές της χώρας, σε επίπεδο επόμενων βημάτων που πρέπει να γίνουν. Προσδιορίσαμε τις προτεραιότητες, όπως τις έχουμε αποσαφηνίσει, για λογαριασμό του Υπουργείου. Συζητήσαμε για τα προβλήματα, αυτά που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση, αυτά που θα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Και βέβαια δεχθήκαμε τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του σχετικά με τις επόμενες ενέργειες σε όλο το πεδίο της ευθύνης του Υπουργείου Μετανάστευσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μεταναστευτικό, η διαχείριση μάλλον του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος είναι πρόβλημα αιχμής για την Ελλάδα, είναι πρόβλημα αιχμής για την Ευρώπη, είναι πρόβλημα αιχμής για τον κόσμο. Καλούμαστε να συνεχίσουμε στην γραμμή που θέσαμε όσον αφορά την αποθάριση και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, αλλά και την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης, η οποία, όπως γνωρίζετε, θα προσπορήσει και ωφέλειες που η ελληνική οικονομία χρειάζεται. Είναι άκουσα απαραίτητες, θα έλεγα, στην ελληνική οικονομία, ιδίως όσον αφορά στην τόνωση της απασχόλησης. Συζητήσαμε για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ευρωπαϊκή προοπτική και τα υπόλοιπα προβλήματα, ιδίως στην καθημερινότητα της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό που μας έκανε τιμή να έρθει εδώ στο Υπουργείο και να τα βάλουμε όλα αυτά στο τραπέζι μαζί. Προσβλέπουμε βέβαια σε αργαστή συνεργασία, όχι μόνο με την ομάδα εργασίας του Μεγάλου Μαξίμου, αλλά φυσικά και με τα υπόλοιπα συναρμόδια Υπουργεία σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης του προβλήματος και ασφαλώς όσον αφορά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τον Ομιλούντα, την Υφυπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς, είναι δεδομένο ότι απαιτείται ακόμα περισσότερη δουλειά κοντά σε αυτή που έχει ήδη γίνει, είναι αναμφίβολο αυτό, ώστε ένα δύσκολο πρόβλημα, ένα πρόβλημα που εμφανίζει κάποια έξαρση ανάλογα με την κατάσταση της γεωπολιτικής αστάθειας που βιώνουμε, αλλά και την έξαρση που παρατηρείται κάτω τους καλοκαιρινούς μήνες στις ερχόμενες ζωές. Από εμάς το μόνο βέβαιο είναι ότι θα εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια με όλες μας δυνάμεις για να φανούμε αποτελεσματικοί στη διαχείριση. Και πάλι ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την τιμή που μας έκανε, χαρά για μας να τον υποδεχθούμε και να συζητήσουμε το πρόβλημα μαζί του. Συνεχίζουμε τον κύκλο των επισκέψεων στα Υπουργεία όπου άλλαξε η πολιτική ηγεσία μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό. Να ευχηθώ στον Υπουργό καλή δύναμη στο δύσκολο έργο το οποίο έχει αναλάβει και να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ένα καινούριο Υπουργείο το οποίο γεννήθηκε μέσα σε μία πολύ μεγάλη κρίση στις αρχές του έτους του 2020, όταν κατέστη απολύτως σαφές ότι έπρεπε να προχωρήσουμε γρήγορα στην υλοποίηση μιας τελείως διαφορετικής πολιτικής ως προς τα θέματα διαχείρισης της μετανάστευσης και του ασύλου. Από τότε έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη του Υπουργείου για τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουν καταβάλει. Η χώρα, όπως γνωρίζετε, υλοποιεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Τα ζητήματα φύλαξης και προστασίας των συνόρων δεν είναι ζητήματα άμεσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όμως το Υπουργείο συμμετέχει σε όλες τις διυπουργικές πρωτοβουλίες προκειμένου να περιορίσουμε στο ελάχιστο την παράνομη μετανάστευση.
Και θέλω να τονίσω ότι στον τομέα αυτό τα δείγματα γραφής τα οποία έχει δώσει η κυβέρνησή μας είναι πιστεύω θετικά. Αρκεί να δει κανείς τον αριθμό των διαμένοντων στις δομές υποδοχής και φιλοξενίας. Έχουμε σήμερα μια πληρότητα η οποία είναι κάτω του 50%, παρότι βρισκόμαστε ήδη εν μέσω του καλοκαιριού. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στη Λέσβο έχουμε λιγότερους από 2.000 διαμένοντας αυτή τη στιγμή σε δομές. Όταν θυμόμαστε το νησί σε άλλες εποχές να έχει 20 και 30.000 μετανάστες και πρόσφυγες άθλιες σε τραγικές συνθήκες. Εργαζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων, ώστε να έχουμε μια σταθερή ροή χρηματοδότησης ως προς όλες τις δράσεις τις οποίες αναπτύσσουμε, αλλά ειδικά ως προς τη χρηματοδότηση των δομών υποδοχής και φιλοξενίας. Εκεί θέλω να τονίσω για τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κατέβαλε η ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η οποία έλαβε χώρα πριν από κάποιους μήνες. Εξασφαλίστηκαν πρόσθετοι πόροι ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα ζητήματα της μετανάστευσης και του ασύλου, πόροι από τους οποίους η Ελλάδα προφανώς θα διεκδικήσει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, ώστε να καλύψουμε ανάγκες που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Σε σχέση όμως με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω ότι αναγνωρίζεται η υποδειγματική δουλειά η οποία έχει γίνει από την πατρίδα μας στον τομέα αυτό, και φυσικά και στην γρήγορη επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου, όπου έχουμε καταφέρει και αντιμετωπίσαμε πολλές εκκρεμότητες, οι οποίες είχαν έρθει συσσωρευμένες από το παρελθόν. Όμως το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν είναι μόνο ένα Υπουργείο το οποίο διαχειρίζεται τα ζητήματα που προκύπτουν από την παράνομη μετανάστευση, είναι ταυτόχρονα και ένα Υπουργείο το οποίο αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις της νόμιμης μετανάστευσης, αλλά και της ενσωμάτωσης εκείνων των δικαιούχων ασύλου οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν στη χώρα μας. Και να τονίσω ότι σε μια εποχή όπου η ανεργία μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα και όπου ήδη υπάρχουν σημαντικά κενά στην αγορά εργασίας, η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών των μετακλήσεων αλλά και των ιδρομολόγηση των οργανωμένων διμερών συμφωνιών με κράτη όπως η Αίγυπτος, η Ινδία, οι Φιλιππίνες, είναι συμφωνίες που μπορούν να είναι αμοιβαία ωφέλιμες και να εμπλουτίσουν το εργατικό δυναμικό της πατρίδας μας με νόμιμους μετανάστες, οι οποίοι θα έρθουν εδώ πέρα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εργαζόμενοι σε κλάδους όπου έχουμε μεγάλη δυσκολία σήμερα να βρούμε εργατικό προσωπικό. Και εκεί νομίζω ότι έχουμε ακόμα βήματα να κάνουμε ως προς την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Και εδώ να τονίσω πάλι ότι ούτε αυτό είναι αποκλειστικό αντικείμενο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς εμπλέκονται πολλά άλλα συναρμόδια υπουργεία. Θέλω τέλος να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα στις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί σχετικά με την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, θέματα αρμοδιότητας της Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα. Εκεί πράγματι έχει γίνει μια αξιοσημείωτη δουλειά, παρέχοντας φροντίδα, προστασία, περίθαλψη αλλά και μέλλον σε πονεμένες ψυχές οι οποίες έφτασαν στην πατρίδα μας από πολύ, θα έλεγα, τραυματικά περιβάλλοντα και κουβαλώντας τα δικά τους πολύ δύσκολα προσωπικά βιώματα. Έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά που έχει προσφέρει στα παιδιά αυτά την ασφάλεια, τα έχει πάρει από το δρόμο και από ενδυνάμει παραβατικές συμπεριφορές και τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να οραματιστούν εφόσον το επιθυμούν, γιατί όχι, ένα καλύτερο μέλλον στην πατρίδα μας. Είναι μια, θα έλεγα, αποστολή την οποία έχουμε φέρει έχοντας εισπράξει και πολλά εύσημα από την Ευρώπη αλλά και από διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, και μια υποχρέωση την οποία είχαμε αναλάβει στην αρχή της πρώτης διακυβέρνησής μας, όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τραγικές καταστάσεις, οι οποίες ευτυχώς πια ανήκουν στο παρελθόν.
Οπότε, Υπουργέ, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα στο Υπουργείο, αλλά νομίζω ότι στα ζητήματα γενικά της μετανάστευσης το νερό έχει μπει στο αυλάκι και θέλω, καταλήγοντας, να κρατήσουμε κυρίως τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε σήμερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θυμόμαστε πώς ήταν η κατάσταση το 2019, πώς είναι σήμερα, με νέες δομές, οργανωμένες δομές, οι οποίες απέχουν πολύ από το να είναι πλήρεις και ταυτόχρονα με πολλούς επισκέπτες από την κοινωνική Τουρκία, οι οποίοι έρχονται αξιοποιώντας τη διαδικασία της Visa Express για να περάσουν μέρες διακοπών στην πατρίδα μας, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην οικονομική ανάπτυξη των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Οπότε, καλή δουλειά εύχομαι στον νέο Υπουργό και καλή συνέχεια στα υπόλοιπα στελέχη, στην Υπουργό και στους γενικούς και ειδικούς γραμματείς του Υπουργείου.